Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Χρήστος Νικολαίδης και σας υποδέχομαι και σήμερα εδώ στο Δείγμα Γραφής, την καθημερινή εκπομπή μας, στην οποία βλέπουμε παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους, αλλά και μέσα από το δικό μας το δημοσιογραφικό υλικό, τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Έχουμε αρκετά σχόλια να σας παρουσιάσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως άλλωστε το συνηθίζουμε καθημερινά. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Τακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, τον Μάκη τον Βοητσίδη, προκειμένου να δούμε παρέα τα θέματα της πολιτικής κυρίως επικαιρότητας. Έχουμε αρκετά θέματα να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι συγκεντρώσαμε και σήμερα αρκετά θέματα κυρίως παραπολιτικού περιεχομένου. Ωστόσο, θα ανοίξουμε τον κύκλο των θεμάτων με μία είδηση δυσάρεστη εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Θα μας την παρουσιάσει ο Βασίλης Παναγιώτης, είναι μαζί μας στο στούντιο. Βασίλη, μιλάμε για την κηδεία του Αλέξανδρου Χαϊτόγλου, έτσι, ενός από τους γνωστότερους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, με πολύ πλούσια δράση και στο κομμάτι των επιχειρήσεων, αλλά και στο κομμάτι το εθνικό, όπως επίσης και στο κομμάτι του πολιτισμού. Έτσι. Ακριβώς. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα της Βόρειας Ελλάδας για το επιχειρηματικό κόσμο. Να πούμε ότι πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη για το τελευταίο αντίο στον Αλέξανδρο Χαϊτόγλου. Να πούμε ότι βρέθηκαν εκεί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και του πολιτικού κόσμου, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Άντωνης Σαμαράς, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλοι, στενοί συγγενείς της οικογένειας, οι οποίοι, όπως είπαμε, βρέθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας και γέμισαν με δεκάδες στεφάνια, προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο σε έναν από τους, όπως είπα και πριν, σημαντικότερους επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας. Να πούμε ότι την ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κ. Άνθιμος, και ήταν βαρύ το κλίμα, συγκίνηση μεγάλη, δυστυχώς. Ο Αλέξανδρος Χαϊτόγλου είναι γνωστός για την επιχειρηματική του δράση, έτσι, ενδεχομένως να μην είναι γνωστές άλλες πτυχές της προσωπικότητάς του, όπως για παράδειγμα ότι ίδρυσε και συντόνιζε για πάρα πολλά χρόνια την πολιτιστική εταιρεία των επιχειρηματιών της Βόρειας Ελλάδας. Είναι μια προσωπικότητα με πλούσια δράση σε διάφορους τομείς, πέρα από τον οικονομικό και σε άλλους τομείς, που βοήθησαν αρκετά και κατάφερε να δείξει και το δικό του κομμάτι, το προσωπικό, σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρας, ότι πέρα από το οικονομικό σκέλος και την ικανότητά του να διαχειρίζεται την επιχείρηση, την μεγάλη αυτή επιχείρηση που έχει με έτσι. Τα τρόφιμα Χαϊτόγλου, ναι, είναι γνωστή μεγάλη παραδοσιακή βιομηχανία τροφίμων της Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Και που περισσότερο γνωρίζουμε τον μακεδονικό χαλβά. Ναι, είναι γνωστό μακεδονικό χαλβά. Την οποία τη ξεκίνησε ο παππούς του και τη συνέχισε ο πατέρας του και αυτός με τον αδερφό του τον Κώστα, μία από τις βιομηχανίες σφραγίδες της γορολαδικής οικονομίας. Πάντως, αλλά νομίζω ότι δεν είναι γνωστό ευρύτερα το γεγονός ότι η οικογένεια Χαϊτόγλου είναι η βασική, ενδεχομένως και η μοναδική χορηγή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Mm-hmm. Για το μουσείο αυτό, το οποίο αν δεν υπήρχε η οικογένεια Χαϊτόγλου, δεν θα υπήρχε αυτό το πολύ σπουδαίο μουσείο για την ιστορία της περιοχής μας. Όπως επίσης και η πολιτιστική εταιρεία επιχειρηματιών της Βόρειας Ελλάδας, μια εταιρεία, ένας οργανισμός φορέας πολιτισμού για την περιοχή μας με πάρα πολύ σημαντικό έργο, κυρίως στο τομέα των εκδόσεων. Πάρα πολύ, πολύ σπουδαίες οι εκδόσεις. Πάντως, Χρήστο, να πούμε ότι ήταν ένας νέος άνθρωπος, έφυγε μόλις την περασμένη Κυριακή, μόλις τα 62 του χρόνια. Ήταν ξαφνικός ο θάνατος, κανείς δεν το περίμενε, τίποτα δεν προμήνει την εξέλιξη αυτή. Και συγκλώνησε όλο τον κόσμο της Βόρειας Ελλάδας, και όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και όλης της Ελλάδας, από τον ξαφνικό χαμό του, οι οποίοι είχε φίλους, είχε γνωστούς, είχε συναδέλφους, είχε συνεργάτες. Μάλιστα. Βασίλη, τώρα μια που πιάσαμε και τα θανατικά, να πούμε ότι είχαμε και ακόμα ένα θάνατο. Σήμερα είναι μέρα δύσκολη. Ο γιος του Χαρικλίν πέθανε. Ακριβώς. Και αυτός ένας νέος, ακόμα πιο νέος άνθρωπος, 49 ετών, έφυγε και αυτός ξαφνικά από τη ζωή. Και αυτόν κανείς δεν περίμενε θα συμβεί κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι είναι ο γιος του γνωστού μας Χάρη Κλίν, ο Νίκος Τριανταφυλλίδης. Ο οποίος ήταν σκηνοθέτης στο επάγγελμα. Ήταν σκηνοθέτης στο επάγγελμα, σημαντικός σκηνοθέτης. Άφησε το στίγμα του και στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Να πούμε ότι συνεργάστηκε και με την ΕΤ2 παλαιότερα και με τελευταία χρόνια έκανε και ραδιοφωνικές εκπομπές στο Κόκκινο. Ήταν γενικότερα η δράση του μεγάλη. Να πούμε ότι ήδη από το 1990 ξεκίνησε να ασχολείται με τον κινηματογράφο. Να πούμε κάποια πράγματα για τον Νίκο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος σπούδασε κοινωνιολογία και επικοινωνία
στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στη Διεθνή Σχολή Κινηματογράφου στο Λονδίνο το διάστημα 90-92. Έκανε ταινίες μικρού μήκους, έκανε μάλιστα και μεγάλες ταινίες. Μία από αυτές ήταν Ράδιο Μόσχα, άμα το θυμάσαι Χρήστο. Το θυμάμαι. Στο οποίο συμμετείχαν και γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Ντίνος Ηλιόπουλος και είχε μάλιστα μία έτσι σημαντική πορεία στο κινηματογράφο και, και πολλές διακρίσεις. Είναι σημαντικό και σημαντική απώλεια για τον κινηματογράφο, τον ελληνικό κινηματογράφο. Τελευταία είχε αγαπήσει το ντοκιμαντέρ πάρα πολύ. Έκανε πολλά ντοκιμαντέρ. Έκανε πολλά ντοκιμαντέρ και τώρα δούλευε το ντοκιμαντέρ, το μεγάλο ντοκιμαντέρ για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει, θα ολοκληρωθεί από ομάδα άλλων σκηνοθετών. Και αυτό έτσι έχει τη σημασία του, γιατί ο Τριανταφυλλίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε βαθιά τη Θεσσαλονίκη και τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Και παρά το γεγονός ότι έζησε κατά καιρούς και στην Αθήνα, αλλά και στο εξωτερικό και στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, πάντοτε επέστρεφε εδώ για να παρουσιάσει έτσι δείγματα της δουλειάς του. Πάντως να πούμε, Χρήστο, ότι και το 1999 είχε φέρει στην Ελλάδα σε ηλικία 70 ετών τον Αμερικάνο μουσικό, το Screaming Jane Hawkins, ο οποίος... Για τον οποίο έκανε και ένα ντοκιμαντέρ μετά. Έδωσε συναυλία και μάλιστα ο συγκεκριμένος είχε πεθάνει 2 μήνες μετά από την έλευσή του εδώ στην Ελλάδα. Ήταν η τελευταία του συναυλία. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, τι να κάνουμε, και αυτά μέσα στη ζωή είναι, τα παρουσιάζουμε. Είναι άλλωστε, ήταν 2 άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ήταν εξαιρετικά σημαντικοί για την Θεσσαλονίκη. Και ο Αλέξανδρος Χαΐτογλου αλλά και ο Νίκος Τριανταφυλλίδης. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει. Λοιπόν, ας αλλάξουμε κλίμα, ας αλλάξουμε ύφος, να πάμε λιγάκι στα πολιτικά μας και στα παραπολιτικά μας. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ζούμε μία μέρα κατά την οποία το ρολόι μετράει ανάποδα για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει προθεσμία λίγων ωρών για να ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα προκειμένου μέχρι τα μέσα Ιουνίου να εισπράξει την περιβόητη δόση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή και σε μια μέρα στην οποία η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα με τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διαχειριστεί τα πράγματα φτάνει στριμωγμένη κυριολεκτικά την ίστατη ώρα με την πλάτη στον τοίχο να τελειώσει σοβαρότατα θέματα προκειμένου να εισπράξει αυτή την περίφημη δόση. Μία δόση 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ και το 1,8 από αυτά θα πάνε σε ανθρώπους και επιχειρήσεις που τους χρωστά χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Τα υπόλοιπα θα πάνε για την εξυπηρέτηση του δανείου, ούτε καν θα τα δούμε. Δυστυχώς φτάσαμε για μία ακόμη φορά με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε σημαντικότατα νομοθετήματα και υπουργικές αποφάσεις κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, το τελευταίο δευτερόλεπτο, προκειμένου να ικανοποιούνται όροι που έχουν μπει εδώ και μήνες από την πλευρά των δανειστών. Έτσι λοιπόν, άρον-άρον, σήμερα η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα υπογράφει την παραχώρηση του ελληνικού του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας στην εταιρεία Lambda Development, τη γνωστή εταιρεία του κυρίου Λάτσι, η οποία έχει αναλάβει μαζί με ένα ξένο φαντ να ανοικοδομήσει την περιοχή. Φυσικά, πριν από λίγο καιρό, σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για ξεπούλημα. Ήταν πάρα πολύ γνωστό το γεγονός ότι οι δήμαρχοι εκεί της περιοχής, στο ελληνικό, στην Αργυρούπολη και εκεί κοντά στην Αθήνα, ήταν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έκαναν μια ολόκληρη πολιτική καριέρα πάνω στο κομμάτι του ελληνικού. Δηλαδή ότι κάποιοι κακοί θέλουν να το ξεπουλήσουν, ευτυχώς που είμαστε εμείς εδώ και δεν θα επιτρέψουμε το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Έτσι λοιπόν κινήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κάποιος φίλος πριν από λίγη ώρα μου θύμισε ότι ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρόεδρος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν από τους ανθρώπους που οργάνωναν τις περίφημες διαμαρτυρίες για να μείνει το ελληνικό σε δημόσια χέρια. Το ελληνικό φυσικά στο μεταξύ μετατράπηκε σε κάμπ προσφύγων και σήμερα κυριολεκτικά τελευταία στιγμή άρον-άρον πραγματικά έτσι εκενώνεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να αρχίσουν τα έργα του ομίλου Λάτσι. Μία ακόμη ιστορία στην οποία ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν είχε έτσι, δομήσει σωστά την αντιπολιτευτική του τακτική, γιατί από αυτά τα οποία κάνει σήμερα ως κυβερνήτης είχε υποσχεθεί ακριβώς τα ανάποδα. Το ίδιο συμβαίνει και με κάποια άλλα θέματα, έτσι όπως με πολύ χιούμορ σήμερα υπενθύμησε ένας ξένος δημοσιογράφος,
Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος χθες παρακολούθησε την ομιλία του κύριου Τσίπρα στους εφοπλιστές και έκανε ένα πολύ δεικτικό σχόλιο στο Twitter. Γράφει εδώ ο Πίτερ Σπίγκελ, πολύ γνωστός ξένος δημοσιογράφος, σαν να απορεί ποιος είναι αυτός ο οποίος χειρίζεται το λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα στο Twitter και τι τον έκανε, δηλαδή είναι ένας αστεϊσμός αυτός βρετανικού τύπου, γιατί πραγματικά υπάρχει εκεί πέρα το tweet του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το βλέπετε από κάτω. Οι Έλληνες εφοπλιστές χαρακτηρίζονται από ανοιχτό πνεύμα και μία αίσθηση πρωτοβουλίας αλλά και ανοιχτού πνεύματος σκέψης στις επιχειρηματικές και επενδυτικές δυνατότητες αλλά και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, γράφει ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι το οποίο κάνει τον Βρετανό δημοσιογράφο να σχολιάζει ότι μάλλον δεν είναι αυτός ο Τσίπρας που γράφει το Twitter του, γιατί ένας αριστερός ηγέτης δεν θα γράφει ποτέ τέτοια λόγια για τους εφοπλιστές που παραδοσιακά είναι η τάξη την οποία μισούν οι αριστεροί. Είπαμε, τα πράγματα αλλάζουν. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι χάνει τους λάτρεις του, τους αγαπημένους του ψηφοφόρους. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι στη χώρα, όπως είδαμε χθες το βράδυ σε μια τηλεοπτική εκπομπή, που πραγματικά βρίσκουν όλα εκείνα τα επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν τη στάση του κυρίου Τσίπρα. Το στιγμιότυπο που θα δείτε αμέσως τώρα είναι από την εκπομπή στην οποία κανονικά πρωταγωνιστής θα έπρεπε να ήταν ο Σταύρος Θεοδωράκης, γιατί αυτός είχε ραντεβού για να δώσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, ωστόσο τις εντυπώσεις τις έκλεψε μια άλλη κυρία. Να το δούμε. Που είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν το δέχομαι, μην το ξαναπείτε. Δεν είπε ψέματα. Τι σας είχε πει για τον Ένφια. Τι σας είχε πει για τον Ένφια. Σκέφτηκε κάποια πράγματα. Μα τι σας είχε πει για τον Ένφια. Ποια είναι τα ψέματα που είπε. Είπε για τον Ένφια ότι θα το καταργήσει. Μπόρεσε, σας ρωτάω. Είπε ότι θα φτύσει το μεροκάμα του. Το έκανε. Οι δανειστέ πιέζουν. Οι δανειστέ μας πιέζουν. Και τον πιέζουν και τον ίδιο. Εσείς το ξέρετε ότι αρρώστησε όταν υπέγραψε. Εγώ θυμάμαι, γιατί ακούω Real και παρεπολιτικά, και ακούω θυμάμαι τον κύριο Χατζηνικολάου που έλεγε έτσι τι, να σας αρέσει για αλήθεια. Τον ΕΡΠΗ, για τον ΕΡΠΗ. Όχι για τον ΕΡΠΗ. Θυμάμαι ο κύριος Χατζηνικολάου που ακούω πάντοτε Real, που είναι στις 10 με 12 και πάει λέγοντας και έλεγε, σας παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα, κύριε Υπουργέ, υπογράψτε να μην πάει η χώρα στα βράχια. Όταν αυτός ο Χριστιανός αρρώστησε και είδε όχι, ότι δεν το γίνεται, έλεγα έτσι, κυρία μου, θα με συγχωρήσετε. Εγώ το θυμάμαι σε δεν το θυμάστε καλά. Για πείτε μου. Γιατί εγώ έλεγα υπογράψτε με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ναι, δεν είπα οτιδήποτε. Όχι, νομίζω ότι όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, τόσο ο κύριος Τσίπρας και οι πολιτικοί σαν τον κύριο Τσίπρα θα μπορούν ανεμπόδιστα και ανενόχλητα να λένε ό,τι θέλουν. Γιατί πραγματικά κάθε λαός έχει τους πολιτικούς που του αξίζουν. Αυτό το είχε πει παλιά ο Winston Churchill και νομίζω ότι έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Τώρα, είδατε σίγουρα, για να δούμε και το θέμα της υγείας, είδατε σίγουρα μια απίστευτη ιστορία η οποία διαδραματίζεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Στο ΑΧΕΠΑ λοιπόν, όποιος θέλει να χειρουργηθεί, επειδή το νοσοκομείο δεν έχει χειρουργικά υλικά, τα απαραίτητα για την διεξαγωγή ενός χειρουργείου, θα χειρουργείται αυτός ο οποίος τα παίρνει, τα αγοράζει από την τσέπη του τα υλικά και τα πηγαίνει και τα κάνει δωρεάν στο νοσοκομείο και με τα υλικά αυτά γίνεται το χειρουργείο. Αλλιώς θα πρέπει να περιμένεις να γίνουν οι κρατικές προμήθειες, οι οποίες θα καθυστερήσουν αρκετούς μήνες. Επίσης, θα είδατε μια κατάσταση η οποία είναι τουλάχιστον τριτοκοσμική και τουλάχιστον έτσι ως έχουσα καμία σχέση με την Ευρώπη, δυστυχώς. Θα είδατε κιόλας ότι στο δρομοκαίτιο επί 6 μήνες είναι απλήρωτο το προσωπικό, ιδίως οι καθαρίστριες, οι οποίες έχουν κάνει ατομικές συμβάσεις λόγω της αριστερής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που έδιωξε τους κακούς εργολάβους και πήρε με ατομικές συμβάσεις καθαρίστριες, τις οποίες όμως ξέχασε να τις πληρώσει. Όπως επίσης και για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχεδόν στο σύνολό τους όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αν έτσι όμως το σκεφτούμε λίγο καλύτερα και θυμηθούμε λιγάκι παλαιότερα το τι έχει προηγηθεί, θα διαπιστώσουμε στο εξής συμπέρασμα. Γιατί σήμερα έχουμε τεράστια προβλήματα στον χώρο της υγείας? Γιατί λείπουν νοσηλευτές? Γιατί λείπουν νοσηλευτές, το επόμενο ερώτημα. Νοσηλευτές, κυρίες και κύριοι, λείπουν από τα ελληνικά νοσοκομεία γιατί
Είχε προγραμματιστεί η πρόσληψη 3.500 νοσηλευτών και είχε μπει στον προϋπολογισμό ο σχετικός κωδικός ήδη από τα τέλη του 2014. Αυτή η δουλειά έπρεπε να έχει τελειώσει μέσα στο 2015. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όμως μέσα στο 2015 δεν προσέλαβε νοσηλευτές, αλλά χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο κωδικό προκειμένου να προσλάβει τους υπαλλήλους της ΕΡΤ, τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και κάποιους άλλους ανθρώπους στον χώρο της, κυρίως της παιδείας, τους εκπαιδευτικούς που είχε απολύσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κάποιους άλλους από τα ΑΕΗ, τους διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΗ. Όταν λοιπόν ξοδεύουμε ένα συγκεκριμένο κονδύλι, το οποίο έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό για νέες προσλήψεις, όταν το ξοδεύουμε στην ΕΡΤ, στις καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών, στους διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΗ και σε άλλους οι οποίοι κομματικά βρίσκονται πολύ κοντά μας, τότε δεν έχουμε λεφτά για να προσλάβουμε νοσηλευτές, τότε τα δημόσια νοσοκομεία καταραίουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τότε, έτσι το είχαμε επισημάνει, εγώ προσωπικά στην αρθρογραφία μου είχα επισημάνει ότι αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι έγκλημα, το οποίο έγκλημα θα το αντιληφθούμε μετά από μερικούς μήνες του χρόνου τέτοια εποχή. Πέρασαν από τότε 14 μήνες, έχουμε τεράστια κενά στα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ουσιαστικά καταραίουν, αλλά δεν καταραίουν επειδή φταίνε τα μνημόνια, καταραίουν επειδή δεν έγιναν οι προσλήψεις. Και σας εξήγησα γιατί δεν έγιναν οι προσλήψεις και των νοσηλευτών αλλά και των γιατρών. Με αποτέλεσμα στην Κρήτη, στην ιδιαίτερη πατρίδα του κυρίου Πολάκη, του πολύ γνωστού αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, οι κάτοικοι μιας μεγάλης περιοχής να εξετάζονται σήμερα από κτηνίατρο. Πολύ καλά ακούσατε. Δείτε την καταγγελία της συγκεκριμένη. Κέντρο απόλυτης ανάγκης. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Δεν ζητούμε να κάνουμε ούτε θέατρα, ούτε τίποτα, ούτε... Ζητούμε να έχουμε στην υγεία μας κάλυψη. Έχετε ακούσει ότι ο κόσμος πάει στους κτηνίατρους? Στο κτηνίατρο πήγε στον κύριο Σπυριδάκη και του είχαμε αλλαγή. Και έβαλε του παιδιού, έβγαλε τον καθετήρα. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Η Ιερά Πέτρα πνίζεται αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Υπουργός. Παρακαλούμε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Πολάκη, όπως μας είπε στο Ηράκλειο, να έρθει εδώ επί τόπου να το λύσουμε το πρόβλημα. Τον παρακαλούμε πάρα πολύ και να το κάνει το θέμα δικό του. Αν ήταν η μάνα του άρρωστη, πού θα την πήγαινε? Έχω τη μάνα μου άρρωστη χάλια, με το πόδι σπασμένο πρέπει να την πενοβιάνω στον Άγιο Νικόλαο. Είναι αυτά πράγματα, παιδί μου. Πρέπει το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Στην Ιερά Πέτρα λοιπόν, στην Ιερά Πέτρα οι κάτοικοι εξετάζονται από κτηνίατρο επειδή λείπουν οι γιατροί. Το είδαμε και αυτό στην Ελλάδα του 2016. Όπως είδαμε επίσης και μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία για το θέμα του ένφια. Η εκπρόσωπος τύπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων μίλησε για το θέμα αυτό, καθώς σε μια τηλεοπτική της εμφάνιση κάποιοι φρόντισαν να της υπενθυμίσουν ότι το κόμμα της έλεγε ότι θα καταργηθεί ο ένφια. Δείτε το. Ορισμένοι στόχοι που μας είχαν υποσχεθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ανεφάρμοστοι. Βλέπουμε ας πούμε την κατάργηση του ένφια, που ήταν βασικό κομμάτι και του συγκεκριμένου κομμάτου σας και του κυρίου. Τουλάχιστον κατάφερα να μην περάσει αυτό που θέλαν οι δανειστές, να αυξηθεί δηλαδή ο ένφια και έμεινε στο ποσοστό 2,65 σταθερό. Ναι, εντάξει, μισό λεπτό. Αυτά δεν γίνονται όπως είπαμε από τη μία μέρα στην άλλη. Και επίσης να πω εδώ στην ένφια ότι αυτό είναι ο στόχος της κυβέρνησης αυτής. Πριν το 2031. Να μην κάνω τέτοιου είδους προβλέψεις. Αν μη τι άλλο. Γιατί και η προηγούμενη πρόβλεψη είναι ότι από την κατάργηση υπήρξε η πρόσκληση και προς την αύξηση. Ναι, αυτά δεν τελειώνουν από τη μία μέρα στην άλλη και το ανάποδο της έκφρασης από τη μια μέρα στην άλλη είναι το 2031. Νομίζω ότι αυτά με τον ένφια μας κάνουν και χαμογελούμε μέσα στην πίκρα μας, όπως επίσης χαμογελούμε όταν θυμόμαστε τι έλεγε για τον ένφια ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για τον ένφια, μάλλον όχι για τον ένφια, για τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Διότι είπαμε ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται. Είπαμε κάτι χθες, προσέξτε το αυτό που είπαμε. Ότι εμείς δεν θα φορολογήσουμε κανέναν με πλασματικές αξίες. Κανέναν, είναι άδικο αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να έχει ένα διαμέρισμα που κάποτε μπορεί να είχε 100 ευρώ και τώρα έχει 50 και να τον φορολογούμε με αυτό που κάποτε είχε. Η εμπορική του αξία σήμερα είναι 50. Με αυτή την αξία πρέπει να φορολογηθεί. Και πιστεύουμε ότι πρέπει πολύ γρήγορα, εμείς αυτό θα επιδιώξουμε, να υπάρξει προσαρμογή στις πραγματικές αξίες, ώστε η φορολόγηση των πολιτών να είναι δίκαιη. Μάλιστα. Υπάρχουν έτσι όμορφα στιγμιότυπα στα οποία διαπιστώνουμε πραγματικά ποιοι είναι εκείνοι οι πολιτικοί οι οποίοι τα έλεγαν εξαιρετικά εύστοχα. Ο κύριος Τσίπρας πραγματικά έχει αυτό το προνόμιο όταν τον βλέπουμε στις δημόσιες εμφανίσεις του να του αναγνωρίζουμε ότι ήταν εξαιρετικά εύστοχος σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του, ιδίως για το θέμα του έμφυα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η ευστοχία δεν μετατράπηκε σε κυβερνητική πρακτική και όσο εύστοχος ήταν τότε, όταν διαπίστωνε τα προβλήματα, τόσο έτσι άστοχος μάλλον είναι σήμερα ως κυβερνήτης, καθότι τα θέματα έρχονται κάθε μήνα που περνά με ακόμη πιο επώδυνο τρόπο. Και δυστυχώς δεν μπορούμε παρά να διαπιστώνουμε πολλές φορές ότι σε διάφορα ζητήματα ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση κινούνται με μια λίγο παράξενη καθεστωτική λογική. Και ο όρος είναι πάρα πολύ βαρύς, αλλά ταιριάζει γάντι σε αυτό το οποίο έφερε για την παιδεία ο κύριος Λιάκος, ο πολύ γνωστός μας καθηγητής εδώ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Λιάκος, πολύ γνωστό στέλεχος της αριστεράς όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν ο επικεφαλής μιας επιτροπής διαλόγου για την αναθεώρηση των βασικών στοιχείων της ελληνικής παιδείας. Ψάξαμε όλο αυτό το κεφάλαιο το οποίο διαπραγματεύτηκε και την προηγούμενη εβδομάδα παρουσίασε επίσημα ο κύριος Λιάκος μαζί με τον κύριο Φίλη, τον Υπουργό Παιδείας, και μείναμε σε ένα κομμάτι, σας το έχουμε έτσι και σαν δημοσίευμα εδώ, μείναμε σε ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά μας έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτή εδώ η καρτέλα, αν την δείτε, μιλά για την εισαγωγή των μαθητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και λέει εδώ ο κύριος Λιάκος, το κράτος θα πρέπει να κοστολογήσει τις σπουδές και να δώσει τη δυνατότητα να σπουδάσουν δωρεάν στα ΑΕΗ τόσοι όσοι κρίνονται αναγκαίοι για τη μελλοντική κοινωνία. Εδώ κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να μου επιτρέψετε να κάνω το σχόλιο μου, ότι η μεγάλη έτσι, διαφορά της αριστεράς με ως ιδεολογικό και πολιτικό σύστημα, με όλα τα υπόλοιπα έτσι, κόμματα και με όλο το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, είναι ότι η αριστερά έχει μια πολύ παράξενη έτσι, τροπή να αντιλαμβάνεται το κράτος ως τον απόλυτο ρυθμιστή των πάντων μέσα σε μια κοινωνία. Εδώ δηλαδή στο συγκεκριμένο κομμάτι φαίνεται ότι το κράτος με τη μορφή ενός μεγάλου αδελφούλη θα μπορεί να βλέπει ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος και ποιοι κάνουν για αυτά τα επαγγέλματα και θα τους επιτρέπει να σπουδάζουν δωρεάν. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να πληρώνουν. Είναι λίγο επικίνδυνοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί και αυτές οι προσεγγίσεις νομίζω ότι προβληματίζουν τους πάντες ή καλύτερα θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Δηλαδή θα αφήσουμε σε κάποια επιτροπή την οποία θα σχηματίσει με τους κομματικούς του φίλους ο κύριος Φίλης να επιλέγουν ποια παιδιά μας θα σπουδάσουν και ποια όχι και πολύ πιο συγκεκριμένα τι θα σπουδάσουν. Κάτι τέτοιο φαίνεται να οραματίζεται η Επιτροπή Διαλόγου για την Παιδεία, το οποίο πραγματικά είναι λίγο ανατριχιαστικό, αν μου επιτρέπετε. Τώρα επειδή το βάρυνα πάρα πολύ, να το ελαφρύνω λιγάκι, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να κλείσει η ώρα και η μέρα μετάδοσης του επόμενου σόου του Λάκη Λαζόπουλου, το Αλτσαντήρι, την Πέμπτη θα βγει στον Α, θα είναι το τελευταίο της χρονιάς, και κάποιοι φίλοι του Λάκη Λαζόπουλου εκφράζουν μια ευχή να παίξει ο Λάκης Λαζόπουλος κάποια από τα παλιά του στιγμιότυπα στην εκπομπή της Πέμπτης και τους τα θυμίζουν. Κάθομαι να πληρώσουμε, έτσι μας έλεγε. Μετά βέβαια έρθει ο Ιούλης, πέρασε ο Ιούλης,
Δεν χρεοκοπήσαμε. Ήρθε ο Αύγουστος, τον Αύγουστο θα χρεοκοπήσουμε, μας λένε δεν χρεοκοπήσαμε. Ο Σεπτέμβρης δεν χρεοκοπήσαμε. Ο Οκτώβρης πάλι τον βγάζουμε τον Οκτώβρη. Τι διάλογο αυτή η δόση μας χρεοκοπούσε από τον Ιούνιο, έχει έρθει ο Νοέμβρης. Βρήκαν και την ημερομηνία της λήξης των ταμιακών αποθεμάτων, 16 Νοεμβρίου. Την βρήκαν την ημερομηνία. Γιατί θέλουν να τα ψηφίσουν πριν τις 15. Ψηλό γαζί μας δουλεύουν. Τα λεφτά αυτά θα πάνε στις τράπεζες. Και ξέρετε κάτι. Στο τέλος, αν βρεθεί κάποιος και πει δεν τα παίρνω, με το στανιό θα μας τα δώσουν. Α, αυτό είναι. Είναι μια δήλωση του Αλέξη Τσίπρα που πραγματικά βρίφει πολιτικής οριμότητας. Αν δεν τα θέλουμε τα λεφτά της δόσης, με το στανιό θα μας τα δώσουν. Με τέτοιες πολιτικές απόψεις, έτσι άπλωσε το αποτύπωμά του στην πολιτική ζωή της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Ένας άλλος πολιτικός, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία, σαν Μέιλ Χαρδούβελη, έτσι θα λέμε στις επόμενες γενιές, ότι το Mail δεν είναι το μικρό όνομα του Χαρδούβελη. Ο άνθρωπος αλλιώς λεγόταν Γκίκας, λέγεται Γκίκας Χαρδούβελης, όχι Mail Χαρδούβελη, αλλά θα μείνει στην ιστορία ως Mail Χαρδούβελη για αυτά τα οποία ζούσαμε πριν από 1,5 χρόνο στην Ελλάδα. Πόσο πολύ διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία, εάν μπορούσε με κάποιο μαγικό τρόπο να εφαρμοστεί τότε στην πολιτική αυτό το περίφημο Mail Χαρδούβελη. Το υπενθύμησε ο ίδιος σήμερα το μεσημέρι σε μια εμφάνισή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Να δούμε το στιγμιότυπο. Τελικά αυτή η συμφωνία είναι έτσι όπως την υποστηρίζει η κυβέρνηση πολύ καλύτερη από το Mail Χαρδούβελη, από το δικό σας mail, από τη δική σας διαπραγμάτευση με τους εταίρους? Είναι δύο ετερόκλητα πράγματα. Δεν μπορεί καν να συγκριθεί. Διότι το Mail Χαρδούβελη, τα σκληρά μέτρα, ήταν μόνο η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από 6,5% στο 13%. Αυτά ήταν τα σκληρά μέτρα. Τα υπόλοιπα μέτρα ήταν στο μέλλον δεν θα έχουμε αυξήσεις στις συντάξεις σύμφωνα με την αύξηση του ΑΕΠ που περιμέναμε τότε, του ονομαστικού ΑΕΠ και του πληθωρισμού και πραγματικού ΑΕΠ δηλαδή. Δεν είχαμε μέτρα. Μέσα στο 2015 η κυβέρνηση πήρε διπλάσια μέτρα από αυτά, μιλάω για σκληρά μέτρα, από αυτά που είχε το Mail Χαρδούβελη. Έτσι. Διότι και αύξησε το ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, αλλά αύξησε το ΦΠΑ στα νησιά, αύξησε το φόρο στα νομικά πρόσωπα, πήρε πίσω το 30% στο φόρο, στην εισφορά αλληλεγγύης και το αύξησε. Αύξησε την εισφορά στα νοσοκομεία, νομίζω από 4 στο 6%. Έκανε ένα σωρό αυξήσεις. Ήταν, άμα το μετρήσει κανείς, τα σκληρά μέτρα του 2015 ήταν τουλάχιστον διπλάσια από τα σκληρά μέτρα του email του δικού μας του Δεκεμβρίου του 2014. Τώρα τα καινούργια μέτρα έρχονται πέρα από αυτά που έγιναν το 2015 και παίρνουμε και άλλα μέτρα, έτσι. 3% του ΑΕΠ, περίπου 5,5 δις, χωρίς τον κόφτη. Πόσα mail είναι περίπου? Αν το mail είχε σκληρά μέτρα της τάξης του 350 εκατομμύρια, είναι 15 email Χαρδούβελη, πόσο, 12, μετρήστε τα. Μετρήστε τα. Και όλα αυτά επειδή κάποιοι βιάζονταν να κυβερνήσουν. Θα μείνουμε στα πολιτικά θέματα, θα συνεχίσουμε την ανάλυση τους με τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Μάκη τον Βοητσίδη, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.